ιερός ναός του προφήτη Ηλία στο Αρκαλοχώρι θα ξαναχτιστεί, όπως δήλωσε από τα ερείπια του ναού η Λίνα Μενδώνη. Η παρουσία μας σήμερα εδώ και δει στο χώρο του Αρκαλοχωρίου και μπροστά στα ερείπια του προφήτου Ηλία σηματοδοτεί τη σύμπνοια και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού συνολικά, προκειμένου το ταχύτερο δυνατόν να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο εκκλησίδιο. Ο προφήτης Ηλίας είναι σύμβολο στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, του Καστηλίου, του Θραψανού. Η μελέτη πρώτα ο Θεός σε ένα δεκαπενθήμερο θα είναι έτοιμη. Θα οικοδομηθεί στο μέγεθος και στο ύψος το οποίο βρισκόταν πριν την κατεδάφισή του, κατάρρευσή του από τους σεισμούς. Πιστεύω πρώτο ο Θεός το Δεκέμβριο να ξεκινήσουμε την οικοδόμησή του. Ευχαριστούμε διπλά την κυρία Υπουργό, η οποία επισκέπτεται σήμερα την πόλη μας. Ήρθε σήμερα εδώ για να δει πραγματικά το σημείο αναφοράς, όπως είπε και η ίδια, το οποίο είναι της πόλης μας, ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος οπωσδήποτε πρέπει να ξανακτιστεί και θα ξανακτιστεί. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση. Για τα μνημεία τα οποία υπέστησαν ζημιές από τον ισχυρό σεισμό, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι τρέχουν οι διαδικασίες ώστε να υπάρξουν άμεσα σωστικά μέτρα, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή θα υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού, με δική μου απόφαση, έχει προχωρήσει και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης τη χρηματοδότηση με 1,5 εκατομμύριο της εφορίας αρχαιοτήτων, προκειμένου να προβεί στα άμεσα σωστικά μέτρα για να μην έχουμε επιβάρυνση των συγκεκριμένων μνημείων τα οποία έχουν καταγραφεί. Νωρίτερα, η Υπουργός υπέγραψε προγραμματικές συμβάσεις στην περιφέρεια Κρήτης για έργα ύψους 1.800.000 ευρώ. Τα έργα αφορούν την αποκατάσταση δύο εκκλησιών, συγκεκριμένα του Αγίου Τίτου και της Παναγίας Αρχανών, ενώ οι άλλες δύο προγραμματικές συμβάσεις αφορούν τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης εθιμημάτων της Εθνικής Αντίστασης στη ΣΤΟΑ Μακάση και την ανάδειξη αποκατάσταση του Βυζαντινού Ενετικού Τείχους της Λεωφόρου Δικαιοσύνης. Και είναι σημαντικό, διότι και οι πόροι πλέον κατοχυρώνονται, αλλά ξεκινούν αμέσως και οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων. Δύο σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των μνημείων που έχουμε στην πόλη. Ευχόμαστε και στην Υπουργό και στους συνεργάτες και στον κύριο Περιφερειάρχη τις ευλογίες του Αγίου Τίτου και σε όλους αυτούς οι οποίοι βοήθησαν να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το σημείο. Μια ακόμα επίσκεψη στην Κρήτη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, για να δούμε την πορεία εξέλιξης των έργων που είναι ενταγμένα στο περιφερειακό πρόγραμμα, που πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την προγραμματική περίοδο είναι 36 έργα που είναι ενταγμένα με προϋπολογισμό 35 εκατομμυρίων. Παράλληλα, η Υπουργός εσμεύθηκε στον Δήμαρχο Ροπεδίου ότι θα ανοίξει άμεσα το δικτύον άντρο, το οποίο ήταν κλειστό για λόγους ασφαλείας εξαιτίας των σεισμικών δονήσεων. Ακόμη τόνισε την ανάγκη να τρέξουν οι μελέτες που εκπονεί ο Δήμος για τη δημιουργία επίγειου τηλεφερίκ που θα συνδέει την πλατεία Ευρώπης με το δικτύο άντρο. Το σπήλαιο πρέπει να ανοίξει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι κλειστό. Η ασφάλεια των επισκεπτών είναι δεδομένη. Επικοινώνησε λοιπόν ο Υπουργός με τον κύριο Λέκα και το δικτύο άντρο θα ανοίξει άμεσα.